Ο Τζαν Μακάμπος φάνηκε ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής στο λίγο χρονικό διάστημα που τον έχω δει, ο οποίος έχει ταχύτητα, έχει τέχνη και έχει τελειώματα, αλλά φαίνεται ότι δεν έχει τα συντερφορίσια τελειώματα. Θα μου πεις τώρα τι γκολ έβαλε. Το ερώτημα είναι, ήθελε να το βάλει. Δηλαδή, ήθελε να κάνει σέντρα στον πέναλτι ή του βγήκε. Γιατί αν πραγματικά ήθελε να δώσει αυτό το φάλτσο στο γκολ που πετυχαίνει, πρόκειται για πολύ μεγάλο τεχνητή ποδοσφαιριστή. Λοιπόν, φαίνεται επίσης ότι ο ΠΑΟΚ είδε σε αυτό το παιχνίδι το πρόβλημα του αριστερού πιστοφύλακα της Αγιάξ, όπου, πώς το λένε, του Ντάιτς, με 1.93, τον ανέβασε ψηλά και ο ΠΑΟΚ έβγαλε από εκεί την αντεπίθεση. Όντως ήταν πολύ καλός, φυσικά και στο παιχνίδι της κόντρα επίθεσης ο ΠΑΟΚ είχε χώρους για να δείξει την ταχύτητά του κτλ. Στο παιχνίδι με τους Κυπρίους, στο φιλικό, στον κλειστό χώρο τον έκλεισε ένας κολόμπακας, ένας Κύπριος μέτριος αριστερός μπακ. Άρα θέλω να πω ότι ο ΠΑΟΚ θα πρέπει και στον Ροντρίγκες απάνω και στον Τζαμάλ, εφόσον είναι τα δύο πλάγια εξτρέμ του, να δημιουργήσει, να προσαρμόσει το παιχνίδι πάνω του. Δηλαδή, να προσαρμόσει, Χρήστο. Λοιπόν, να προσαρμόσει δηλαδή, ο ΠΑΟΚ να δώσει λίγο τυράκι στους αντιπάλους του και να φεύγει, και να φεύγει σε κόντρες επιθέσεις, όπως έφυγε στο παιχνίδι με τον Άγιαξ. Δεν είναι το παιχνίδι με τον Άγιαξ. Σβήθω, φωνάζουν οι μαλάκες. Άντε ρε Μπούζο, μια ώρα, άντε. Βασαλίσατε τα αρχίδια, εντάξει, πήρες ένα-ένα, εντάξει, είπαμε. Το χαρίς καλύτερο παίχτη. Για τον Τζαλμάρ μιλάμε όμως. Λέω ότι αυτό το παιχνίδι δεν είναι κριτήριο για όλη τη χρονιά για τον Τζαλμάρ. Ο Τζαλμάρ θα συναντήσει κλειστές άμυνες, θα συναντήσει κλειστούς χώρους κτλ. Γιατί και ο Σαλπιγκίδης στον κλειστό ανοιχτό το χώρο τους γαμούσε τη μάνα σε εθνική ομάδα και σε πάω από δεύτερο ρόλο. Άρα λοιπόν θέλω να πω εδώ, σήμερα ήταν φανταστικός. Ήταν και πολύ καλός και με την μπάλα στα πόδια και πήρε και την μπάλα και διήστησε και έκανε κτλ. Αλλά δεν είναι αυτό το παιχνίδι το βασικό κριτήριο για να κρίνουμε τον Τζαλμάρ.